Είναι ο τρίτος χρόνος. Το πρώτο ήταν το από πίσω. Το πρώτο ήταν ένα Tesla 85 που το πήραμε καθαρά για αυτό που θα πρέπει ο κόσμος να παίρνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για λόγο οικονομίας. Κάνουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα και μας ευνοεί και οικονομικά και φορολογικά. Το αποκτήθηκε γιατί έχει ένα κόστος χρήσης, κάνεις σε εκείνο έκανες με 5,5 ευρώ 400 χιλιόμετρα από 290 μέχρι 400 χιλιόμετρα με 5,5 ευρώ. Δεν υπάρχει σύγκριση δηλαδή που δεν είμαι συμβατικό αυτοκίνητο. Συνέχισες με το... Ναι, το επόμενο αυτό εδώ το... Αποκτήθηκε γιατί δώσαν επιπλέον κίνητρα. Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ απόσβεσης θα κάνανε 130. Έχεις μικρότερη απόσβεση αντί για 5 χρόνια στα 3 χρόνια. Οπότε το πήραμε για να υποφεληθούμε των παλιών μέτρων. Των παλιών μέτρων. Τώρα με τα καινούργια μέτρα είναι ακόμα καλύτερα για τον κόσμο. Γιατί γίνεται πιο προσιτό ένα αυτοκίνητο που κάνει 40 χιλιάρικα, θα κάνει συντοφπία, θα κάνει 34-500 συντοφπία. Αλλά δεν είναι αυτό το καλό το καινούριο μέτρο. Το καλό το καινούριο μέτρο είναι ότι θα πολλαπλασιαστούν οι φορτιστές και σου δίνει κίνητρα για φορτιστές, δίνει κίνητρα και στον κόσμο για φορτιστές και για φτηνότερο ρεύμα στη φόρτιση. Το οποίο είναι, αυτό είναι το μεγάλο καλό. Δηλαδή στην Ελλάδα η ηλεκτροκίνηση δεν είχε προχωρήσει, όχι γιατί ο κόσμος δεν ήθελε να πάρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί φοβόταν που θα το φορτίσει. Πριν 3 χρόνια δηλαδή, μην κοιτάς σήμερα που είναι εύκολα τα πράγματα, πριν 3 χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Υπήρχε ένας φορτιστής στην Αθήνα, ένας φορτιστής που είχε βάλει ο σταματελάτος. Αυτός που υπάρχει ο μοναδικός ακόμα. Αυτός ο μοναδικός που υπάρχει στην Ηλία ακόμα. Ένας φορτιστής που είχε βάλει ο σταματελάτος, ένας φορτιστής που υπήρχε στα Γιάννενα. Και βρίσκαμε τώρα λύσεις από φίλους. Πήγαινε στην πρίζα του φίλου. Ενώ τώρα εσύ έχεις φορτιστές στο σπίτι σου. Και πάντα είχαμε φορτιστές στο σπίτι μου. Το πρόβλημα δεν είναι στο σπίτι σου. Το πρόβλημα είναι όταν θα πας ένα ταξίδι. Στο σπίτι σου δεν έχεις θέμα. Το βάζεις όλο το βράδυ, φορτίζει. Και κάνεις 300 χιλιόμετρα, 400, 500, αυτά είναι εύκολα. Το πρόβλημα, εμείς με αυτό το αυτοκίνητο έχουμε πάει, έχουμε γυρίσει στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε φύγει από εδώ, έχουμε πάει στη Νέα Βίσα. Από τη Νέα Βίσα φύγαμε και πήγαμε στην Πάντοβα. Και γυρίσαμε μέσω των Δαλματικών Αχτών. Υπάρχει δίκτυο. Εκεί είναι εκπληκτικό με το που αλλάζεις τα σύνορα και πας στη Βουλγαρία. Δεν υπάρχει μόνο δίκτυο, υπάρχουν, δηλαδή σκέψου ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 12 ταχυφορτιστές, γιατί βάλανε άλλους 4 καινούριους την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε 12 ταχυφορτιστές. Στη Βουλγαρία, ταχυφορτιστές έχει 92. Δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και τώρα με τον καινούριο νόμο, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ότι θα υπάρχουν φορτιστές για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Ο άλλος το σκεφτόταν, αν δεν έχει που να πάει να το φορτίσει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει μόνο τοπικές διαδρομές, θέλει να πάει και κάπου. Και φυσικά οι εταιρείες δεν είχαν φέρει γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Ακριβώς το πρόβλημα. Έχουν όλες αυτοκίνητα, αλλά τι να φέρουν. Όταν δεν υπάρχουν φορτιστές, σου λέει πού θα τα πουλήσουμε. Άρα θα αλλάξουν τα δεδομένα. Ξέρεις ότι ο μπαμπάς μου ήταν στη δουλειά των αυτοκινήτων. Εμείς το πήραμε με τη λογική ότι θα πηγαίνουμε στην Πάτρα για τις δουλειές της συζύγου μου, Καλαμάτα, εδώ γύρω-γύρω. Όταν είδαμε ότι μπορείς να πας και πιο πέρα, πήραμε κάτι καλύτερο, κατάλαβες. Αν ζορίζει το άλλος, δεν θα το πάρει. Και να πούμε ότι η Tesla σαν εταιρεία ήταν αυτή που έβαλε στο χάρτη ουσιαστικά την ηλεκτροκίνηση. Ήταν τα πρώτα και είναι η κορυφή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό που βλέπεις εδώ είναι υποθετικά το καλύτερο ηλεκτροκίνητο παραγωγής στον κόσμο. Το οποίο είναι σαν μοντέλο το Tesla, το... Το P100D. Είναι το top της Tesla, δεν υπάρχει πιο καλύτερο. Γιατί η επιλογή της ηλεκτροκίνησης σε μια χώρα η οποία είναι ακόμα ένα δύσκολο πεδίο για να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας? Η ηλεκτροκίνηση για μένα ξεκίνησε με ένα ταξίδι στην Αμερική που είχα δει πρώτα τα Tesla. Είμαι σε εισαγωγικά φαν του Elon Musk. Φαινόταν ένα άπιαστο όνειρο. Ξαφνικά τα Tesla ήρθαν στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, στη Νορβηγία και σε άλλες χώρες και μπορούσες να βρεις πια ένα μεταχειρισμένο Tesla σε προσιτή τιμή.
Η ηλεκτροκίνηση, εκτός ότι είναι μια καθαρή και μια νεοτροπία οδηγική, να το πω έτσι, έχει μόνο πλεονεκτήματα. Εκτός το οικονομικό, τα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο ασφαλή, πολύ πιο ήσυχα, πολύ πιο ευχάριστα να τα οδηγείς. Και φιλικά στο περιβάλλον. Σαφώς. Και σαφώς. Για μένα η ηλεκτροκίνηση είναι φιλοσοφία ζωής. Τα νέα μέτρα θα είναι πάρα πολύ ευνοϊκά για όλους τους κατόχους ηλεκτρικών. Η κυβέρνηση νομίζω ότι πάει στη σωστή τροχιά. Για έναν άνθρωπο που δεν κάνει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα την ημέρα, νομίζω ότι είναι μονόδρομος η απόκτηση ενός τέτοιου αυτοκίνητου και πλέον θα είναι και εύκολο. Δηλαδή ξεκινάνε από 25 έως 35-40 χιλιάδες τα καλά, εκτός τα πολύ ακριβά, τα πολυτελή, και νομίζω ότι είναι το μέλλον. Για το Cybertruck νομίζω ότι είναι υπερβολή. Είναι περισσότερο ένα αυτοκίνητο εντυπωσιασμού, να το πω, από την Tesla. Θα είναι πολύ πρωτοποριακό σε όλα, σε αποστάσεις, θα διανύει περίπου 800 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, αλλά δεν νομίζω ότι κάνει και έναν επαγγελματία. Όμως στο μέλλον μπορεί στο να... μέλλον έχουν πει ότι θα το προσαρμόσουν σε κάτι πιο... Δίνει όμως ένα στίγμα, μια δίνει, φιλοσοφία. Η συγκεκριμένη εταιρεία δίνει το στίγμα του πόσο μπροστά σε εξέλιξη είναι από όλους τους άλλους. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι οι μπαταρίες θα έχουν 1.000.000 χιλιόμετρα αντοχή. Όχι απόσταση, αντοχή. Ενώ μέχρι τώρα ήταν στα 8 χρόνια ή 380.000 χιλιόμετρα η εγγύηση των μπαταριών. Τώρα με τη νέα τεχνολογία στο 1.000.000. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα αλλάζεις ποτέ μπαταρία.